γρήγορα, κορίτσια, γρήγορα, γρήγορα. Παρούσες όλες. Όλες, όλες, όλες. Περάστε, 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 περάστε. Περάστε. Δεν με βλέπεις, περιμένω. Εγώ πάω να κρυφτώ τώρα, πάλι. Άντε, πήγαινε. Τι σκράπασες, μα φάγη.
Καλώς ορίσατε, περάστε. Ρε, ουφού, πώς έγινες έτσι. Σκάσε μας πολύ χαμπάρι. Περάστε. Ακολουθήστε, ακολουθήστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αδαμοπούλου, μη χαχανίσεις, μη χαχανίσεις. Τα δωμάτια σας γρήγορα όλα. Με συγχωρείτε, τους ιαλοκαθαριστήρες δεν θα τους βάλετε. Έχετε χιούμορ, κύριε, περάστε. Περάστε. Δηλαδή εσύ βλέπεις τώρα με αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία συνάδελφος, πηγαίνετε. Θα κρατήσετε πρώτο νούμερο σκοπιά εσείς ή θα αρχίσω εγώ. Τι σκοπιά, δεν καταλαβαίνω. Κάποιος πρέπει να φυλάει το διάδρομο. Εδώ κυκλοφορούν λογής τουρίστες. Κάθε καρυδιάς καρύδι. Πρέπει να προστατέψουμε την υπόλοιψη των κοριτσιών. Και εμένα, κύριε συνάδελφε, ποιος θα με προστατεύσει? Τι είπατε? Τέλος πάντων, αρχίστε εσείς τη σκοπιά και βλέπουμε. Όμερ, τώρα πρέπει να κάτσω. Άννα, θα έρθεις μαζί μου, είσαι το μόνο ζώδιο που κολλάει το δικό μου, ε! Έλα, θέλα, εδώ είμαστε κι εμείς! Πάμε κι έρθουμε! Έλα, πίνα! Και τούλα μας τη φέραν οι άλλες. Το ξέρανε πως δεν μιλιόμαστε και μας βάλανε μαζί. Το περίμενα, τέτοιες συνωμότριες που είναι. Νίκησα μαζί μου, έτσι. Ας θέλεις.
βγεις ακόμα. Ετοιμάστηκα κι εγώ. Ωραία. Τι λες, πάμε για μπάνιο. Βάλουμε τις κορμάρες. Νίκη, να ετοιμαστούμε τάκα τάκα να πάμε για μπάνιο. Έχω βάλει και το μαγιό μου από μέσα, ετοιμάζομαι. Πώς φαίνομαι. Θα τρελαθείς κατακτήσεις. Ποιες κατακτήσεις, μωρέ, αφού μας κουβαλήθηκαν οι Ινδιάνοι. Είναι δυνατόν να έχεις κατακτήσεις με τέτοιους μαθητές. Ναι, μπαμπά, εντάξει. Εντάξει, μην ανησυχείς, θα προσέχω. Το ξέρω πως είναι ύπουλα τα αγόρια. Ναι, μέχρι να σε καταφέρουν. Το ξέρω, σου λέω, μου τα είπε και η μαμά. Χτες μου τα είπε. Όχι, μην ανησυχείς, δεν σε κατηγόρησα. Εντάξει, άντε, γεια σου. Οπότε μιλάω μαζί του, συγχύζομαι. Γιατί δεν τα πάτε καλά? Με εκνευρίζει. Από τότε που χώρισε με τη μαμά, όλο πίσω από μικρούλες τρέχει. Και δεν χάνει την ευκαιρία να μου δίνει συμβουλές. Σύνθημα. Πετσέτα. Παρασύνθημα. Την πάω μέσα. Ποια πας? Την πετσέτα, κύριε καθηγητά. Τι γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ, μπορείς να μου πεις? Κοιτάξτε, εγώ ξέχασα να πάω την πετσέτα μέσα, κύριε καθηγητά, και αυτό είναι μόνο το πρόβλημα. Πού το ξέρεις ότι είμαι καθηγητής? Καλέ, φαίνεται από τη μύτη. Τι έχει μυτούλα μου? Είναι γαλλικιά. Έλα, έλα, καθηγητής, πράγμα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα. Έλα, κάτσε. Μου αρέσετε. Έλα, έλα. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, ότι λένε όποιος έχει μεγάλη μύτη, έχει και μεγάλη γραβάτα και μεγάλη παπούτσα. Δεν τρέπεσαι, σε έναν καθηγητή. Άντε. Συγγνώμη. Άντε. Να την πάω μέσα τώρα. Αφού πρώτα την ελέγξω. Γιατί καλέ, φοβάστε, μην έχω κανέναν άντρα μέσα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είσαι πονηρού. Ποια μου δουλειά είναι αυτή? Μα δεν είσαι. Τώρα να την βάλω. Ποια να βάλεις? Αυτή που βάλανε. Ποιος την έβαλε? Αυτός που την έβαλε. Πότε την έβαλε? Όταν εσείς τη βάζατε. Εγώ την έβαλα. Δεν ξέρω αν την βάλατε, πάντως βάλω την έβαλε. Την έβαλε. Ναι. Κι εγώ δεν είδα τίποτα. Πρόβλημά σας. Σε παρακαλώ. Έλα, σύνδεσαι. Άντε, άντε. Άντε, πήγαινε. Έλα, έλα. Μ' αρέσει. Έλα, άντε, έλα. Μ' αρέσει. Έλα. Μ' αρέσει. Μην τον κάνει. Σε χάρη. Δεν περνάει κουνούπι. Όχι άντρας. Σας έφερα την πετσέτα. Πετσέτα. Τι έπαθες καλέ? Όχι, σε είδα πολύ μανάρια, ναι, παιδάκι μου, και Νίκη, έλα να δεις τον δικό σου. Αγόρι μου, σαν δική μου μπάστηκε ως το 9,5 εβδομάδες είστε. Αλέκα, δεν έχεις εξαπίλ. Με λίγη δίαιτα θα βγεις και στα ρελάς. Εσύ λέγει ό,τι θέλεις. Εγώ ξεφτυλίστηκα πάντως για σένα. Εμπρός. Αν τον αντώ είσαι, κοπέλα μου! Μάλιστα! Ωραίο πράγμα. Τούρμπο. Θυμήσου να σου βάλω άριστα. Ήμαρτον, 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 ήμαρτον. Συγγνώμη, εσύ. Τι έπαθε μας! Ρίξε κάτι επάνω σου, ρε Αλέκα. Δεν μπορώ να τον βλέπω να του πέφτουν τα σάλια έτσι. Σας παρακαλώ, θα με συνοδεύσετε στην πλάζ. Σας παρακαλώ, δεσποινή συνάδελφε. Μα σας παρακαλώ, λέγετε με απλώς Θεοδώρα. Οποία οικειώτης. Είναι ανεπίτρεπτο. Θα μας παρεξηγήσουν. Με τη συμπεριφορά σας μειωθείτε στα χέρια του οδηγού. Τι έκανα πάλι εγώ? Κύριε οδηγέ, θα με συνοδεύσετε στην παραλία. Μπικίνι φορά, σκουκλάρα μου. Αμέ. Πάμε τότε, μαναράκι μου. Οποία κατεσκήνη. Άκου, μανάρι μου, ομίλησε ως κρεοπόλης της αγοράς. Θα έρθετε μαζί μας για μπάνιο, κύριε καθηγητά? Για μπάνιο θα πάτε όλες μαζί. Μα μπορεί οι άλλες να μην θέλουν. Θα σημάνω γενικό προσκλητήριο και θα δούμε αν θέλουν. Ετοιμαστείτε να πάμε για μπάνιο όλες μαζί, κατά παράταξη!
Τον χάσαμε τον Ιάσονα. Ταύτισε ο δικός μας. Βέβαια, τώρα κι εγώ που μου καίει με τέτοιο γυναικομάνι θα φλιπάρισα. Επιφάνεια, αλλά και στην υφαλοκρηπίδα σας. Α, μη φοβάμαι, δεν έχεις καθηγητά. Έχει άντρες, όπερ και το χειρότερο, που μπορεί εντός δευτερολέπτου να κατασπαράξουν την τιμή σας. Το μπάνιο αρχίζει. Έλα εδώ, μην κουνιέσαι τόσο πολύ, θα σου φύγει το διαφορικό. Έτσι όπως μας τα λέει, αυτός με ανατριχιάζει. Εγώ το συμπαθώ. Θέλει να μας προστατεύσει ο Φουκαράς. Τότε μείνε μαζί του να του κάνεις παρέα. Τι να σου πω. Μήπως γουστάρεις εκεί το κοριτσάκι μας. Τέρας, με τρόμαξες. Γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλα τώρα, κόψε την πλάκα. Το ξέρεις ότι το Παντελή σου βγαίνει φαν της μπαστούνι. Μη μου πεις ότι δεν περίμενες το surprise. Μα εγώ το περίμενα, αλλά δεν ήξερα από πού θα μου έρθει. Αφού το ξέρεις, ο Παντελής πάντα έτσι ευνηδιαστικά χτυπάει. Ο Παντελής κορίτσι μου. Έτσι και κατεβάσει το σήμα του, παθαίνουνε ταράκουλο ακόμα και τα θηλυκά κοχύλια. You know. Έλα ρε Παντελή, κόψε την πλάκα. Πες σε καμία άλλη που δεν σε ξέρει. Εγώ σου έχω φάει στη μάπα πια. Okay. Αν η Λέντι δεν γουστάρει σκι, να πάω να βρω κανένα μανούλι του βορρά. Χαίρετε. Έλα ρε Ζόρι, και πού πας. Δεν μου λες. Ξέρεις καλό σκι, θα με πνίξει. Στηρίξω επάνω μου. Μαζί θα μάθουμε. Κοπέλα μου. Τι με παρακαλείτε, τέτοιο ξεδιάντροπο πλάσμα δεν έχω ξαναδεί εδώ πέρα! Με παραξηγήσατε, πρέπει να βλέπω, να ελέγχω την κατάσταση. Τι να ελέγχετε, τα μπουτάκια! Αφού ξέρετε ότι είναι καθηγητής. Τι καθηγητής, οφθαλμόλουτρο! Σας παρακαλώ, κυρία μου. Τι με παρακαλείς, Κυριακή Λιβάνια! Σε διάντροπε, κτίνος! Δράκε! Εγώ δράκος! Ναι, δράκος! Και μην τολμήσεις και ρίξεις το βλέμμα σου επάνω μου! Θα στα βγάλω τα μάτια που να ξέρει με νικό! Είναι έπαθε ο Μητόγκος. Είναι τρελή. Τι έπαθες. Η καμαριέρα λέει ότι της ρίχτηκα. Της ρίχτη. Καλά σε μια καμαριέρα αυτοκύβρικα δεν ρίχτηκε κύριε καθηγητά. Με παρεξήγησε. Με είδε που κοιτούσα με τα κιάλια. Με τα κιάλια. Δεν σας έφτανε με γυμνόφθαλμο έτσι. Τον ακούτε. Έλα Ιάσονα μου ηρέμησε, πάμε στο δωματιό σου. Τι έκανε στο δωματιό μου. Το καθήκον μας είναι εδώ. Πρέπει να προστατέψουμε τα κορίτσια. Το δικό μου το καθήκον είναι πλάι σου. Εσύ είσαι ο προστάτευτος και μου τη δίνει. Έλα.
έκαναν τα κοριτσάκια μας εδώ? Καλώς τη φιλενάδα μας. Τι έγινε, τον πρόκειψε στον Ιάσονα? Ναι, είπα ότι θα τον κράξω αν μου ρηχτεί. Ρε τι, η φιλενάδα μας βγήκε πολύ γνωσού. Τι θα κάνεις, γλυκιά μου, θα βουτήξεις καθόλου ή θα σε βλέπουμε έτσι? Απλούστατα, εγώ θα κάνω μπάνιο μετά τα μεσάνυχτα. Φοβάται με τον λυπιστούν οι άντρες. Τσουπίνο μου εσύ. Σας λες. Τι έγινε, κοριτσάκια μου? Καλώς εγώ ή όπως πάντα. Εγώ από σήμερα, παιδιά, αποφάσισα να αλλάξω στυλ και να ασχοληθώ λίγο με καθηγήτριες, όχι με ψόφιες μαθητριούλες. Έχε χάρη καημένα που κοιμάται όρθιος ο Ιάσονας. Αλλιώς θα σου έλεγα εγώ αν σε κοιτάζει η Θεοδώρα. Ρε Συνίκη, πες το ότι δεν πρόκειται να πάρει προαγωγή. Δεν ξέρω τι λέτε στις κορίτσια, πάντως εγώ ξέρω ότι οι μεγάλες γυναίκες ξέρουν τι θέλουν από έναν άντρα. Ρε Συνίκη, κράτα μου και θα τον πλήξω! Αυτό αποδεικνύει πόσο καψούρα είσαι με την πάρτι μου. Τσάω! Καψούρα! Τι λέτε, βλάκα! Εγώ καψούρα μαζί σου! Κοριτσάκι μου, αυτό είναι το Πυθαγόριον θεώρημα. Που λέει ότι σε ένα ισοσκελές τρίγωνο όποιος ψηρίζει είναι καψούρης. Όπερ έδι δείξε. Κάποτε τον έκανα ό,τι ήθελε και τώρα μου βγάζει και γλώσσα. Αυτά να τα βλέπουν μερικές μερικές. Τι θες να πεις δηλαδή? Α, θέλω να πω ότι όσες δεν ξηγιούνται στο ατάκα, τις τρώει ο σκόρος. Δηλαδή το μοναστήρι να είναι καλά και εγώ βρίσκω κι άλλες 10. Θεώρημα λαϊκής σοφίας. Τσάου μπαμπίνες. Τσάου μπαμπίνο. Έφυγε. Εσύ, κάτι μας μαγειρεύουν τα αγόρια. Κάτι σχεδιάζουν. Μάλλον, πρέπει να δούμε και με τις άλλες τι γίνεται. Εγώ πάντως νομίζω ότι κάτι συμβαίνει με τα αγόρια. Τι, ότι θέλουν κρεβάτι? Δεν έχει, μόνο χαδάκια. Και τα χαδάκια και τα φυλάκια καλά είναι. Ναι, μέχρι ενός ωρίου. Γιατί όταν αρχίσουν το μπαλαμούτιασμα, πώς να το κάνουμε, γυναίκες είμαστε και εμείς και έχουμε και ορμές. Βέβαια, μπορεί να υποκύψουμε. Γι' αυτό το βράδυ πρέπει να συγκεντρωθούμε όλες και να το συζητήσουμε το θέμα. Βέβαια. Το βάλουμε πιτόπιτος. Λοιπόν, σου άρεσε, κορίτσι μου? Ωραία ήτανε. Ό,τι σου κάνει ο Παντελής είναι ωραίο. Α, όσο γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αμφισβητείς τη σωματική μου κατάσταση, τα προσόντα μου? Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εσείς οι άντρες είστε όλο λόγια. Στο τέλος γίνετε νούλες. Δεν ξέρεις, κοριτσάκι μου, εγώ προπονούμε κάθε μέρα για να είμαι έτοιμος και να μην βγω νούλα. Ο καιρός θα το δείξει. Και πότε θα έρθει αυτός ο καιρός, ρε στρελάκι? Σε μια μέρα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο? Πότε θα μου παραχωρήσεις το... αυτό? Τις βάσεις θέλεις να πεις? Ναι, αυτές. Αν δεν ξέρω, μπορεί αύριο, μπορεί σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θα την πάρω. Θα... πάω να φύγω. Πού πας? Πάω να βρω άλλες βάσεις. Α, έτσι, Δεν τι να κάνουμε, ρε στελάκι. Αρρωθούμενο έχουμε, πρέπει να βρούμε διάδρομο να το προσγειώσουμε. Αντιτορπιδικό έχουμε, ρε στελάκι, πρέπει να βρούμε λιμάνι, να το χώσουμε. Στο καλό και να μας γράφει. Και κοίτα, μην νομίζεις ότι είναι στεναχωρικό. Καλύτερα, λίγος από σένα. Τι λες, ρε στελάκι, για κοίταξε με στα μάτια και ξαναπες το αυτό. Είπα καλύτερα, γιατί τώρα κατάλαβα ποιος πραγματικά είσαι. Ήθελες να με πας στο κρεβάτι για να κοκορέψεις τα παιδιά, Δεν με αγαπάς πραγματικά. Εγώ ρε στελάκι. Εσύ. Γιατί δεν με αγαπούσες, δεν θα μου ζητούσες αυτό το πράγμα. Άμα δεν το ζητήσω από σένα, από ποιον θα το ζητήσω? Να το ζητήσεις από τον Πάνο, που είναι σεξι καμαριέρα. Τσάου, γλυκέ μου. Κοιτάτε, ρε. Κοιτάτε να δείτε που μείναμε με τον κόκορα σηκωμένο και το δάχτυλο στη σκανδάλι, ρε. Δεν μας μένει τίποτα άλλο από μια ψυχρολουσία. Τι σκέφτεσαι? Τον Νίκο. Είμαι περίεργη, τι θα σκαρφιστεί πάλι. Εγώ πάντα στον δικό μου και αστροναύτη να το δω, δεν θα εκπλαγώ καθόλου. Πρέπει να μας αγαπάνε πολύ. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο φιλία. Να σου πω την αλήθεια, εγώ έτσι νιώθω για τον Βασίλη, φιλικά. Όταν όμως τελειώσει το σχολείο και δεν θα είμαστε κάθε μέρα μαζί, τότε θα καταλάβω τι νιώθω γι' αυτό. Το άσχημο είναι ότι σε λίγο τελειώνουν τα πάντα. Πέρασε άλλο ένα ηλιόλ στο καλοκαίρι και δεν το καταλάβαμε. Λυπάσαι που τελειώνει το σχολείο? Όχι, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα ξεφτίζουνε. Μα και τα αγόρια τώρα είναι λίγο ψεύτικα, λίγο κοκοράκια.
Εμένα μου αρέσει που είναι έτσι. Είναι παιδιά και προσπαθούν να κάνουν τους άντρες. Άρα, Άννα, άλλαξε συζήτηση. Εγώ πάω μέσα λίγο να δροσιστώ. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Πόπο κάτι ελληνικό φμανούλιο. Ω, Χάνα, μας την έπεσε το Χάλεμ. I love to be loved, don't you love to be loved. Μετάφραση, το Χάλεμ πάει πολύ την Άννα. Άσε μας ένα παιδάκι μου, δεν μας πάντα δικά μας προβλήματα, έχουμε και εσένα. Να το καλέσουμε για πίκνη της Λάνασα. Άσε ρε Μάριο, κάνεις και πλάκα. Σταμάτησε, φαίνεται που πάτε τη θάλασσα. Γιατί δεν παίρνει. Γιατί first or up is άμα πλήτη ξεβάζει και second φοβάται σκυλάκτερος. Κατάλαβες? Ε, καλά. Οι γυναίκες είμαστε μοβλέ. Πώς τους την έδωσε ξαφνικά ο Αράπης, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε τέρας, μόνο Αράπου δεν περίμενα να σε δω. Ε, τι να κάνω που σου είχα δυναμία. Βλέπεις και υπουργός που ζητάει δουλειά χωρίς λεφτά, μόνο φαΐ και ύπνο. Ε, μόνο Αράπης μπορεί να το λέει και ο Τένες Βίλιαμς αυτό. Ο Νίκος είναι, δεν το γνώρισες. Και εγώ πόσο την έδωσε ξαφνικά ο τύπος. Μα ίδια σκυλόψαρο! Όχι σκυλόψαρο! Ο κούκλος μου είναι! Εγώ τίποτα να. Ο Δημήτρης ήθελε παρέα. Α, ο Δημήτρης ήθελε παρέα. Εσύ δηλαδή δεν ήθελες. Ω, ήθελα κι εγώ, αλλά... Να, και τούλα μου, πώς να σου το πω. Εγώ όταν θέλω αυτό που θέλω, όσο και να το θέλω δηλαδή, και να θέλω να το πω, δεν μπορώ, κατάλαβες.